Το πάμε είναι μέρη όπου συσπηρώνονται ομοσπονδίες, σωματεία, εργατικά κέντρα, επιτροπές αγώνα, συνδικαλιστές και έχουν ως κοινό σκοπό την οργάνωση του αγώνα για την ικανοποίηση των δίκαιων λαϊκών ετοιμάτων, την ανάκτηση όλων των απολειών, την αντιπαράθεση με κάθε αντιλαϊκή πολιτική, τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα ως προϋπόθεση για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Εμπρός! Λαϊκή! Την αποδέσμευση αυτοματοβαμένων ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Την αλληλεγγύη σε όλους τους αγωνιζόμενους λαούς, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ένα τέτοιο κίνημα με αντικαπιταλιστική γραμμή πάλης είναι γροθιά στο στομάχι της πλουτοκρατίας. Ενόχλησε και ενοχλεί το κατεστημένο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το ΠΑΜΕ πολεμήθηκε από την πρώτη μέρα της σύζυγής του. Το ΠΑΜΕ γεννήθηκε ως ανάγκη των καιρών, επειδή ακριβώς και σε έκια δεδί τέθηκαν στην υπηρεσία του συστήματος και της εκάστοτε κυβερνητικής στρατηγικής. Ευθύ και φίλοι αναγνωρίζουν ότι το ΠΑΜΕ αποτελεί το πιο συγκροτημένο, το πιο μαχητικό τμήμα του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε οι απλοί εργαζόμενοι, ότι αν δεν υπήρχε το ΠΑΜΕ, φίλο δεν θα κουνιόταν, γεσαί και αδερή ήταν άφαντη. Σήμερα, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι κατονούν πως χωρίς το ΠΑΜΕ τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Στο ΠΑΜΕ προσβλέπουν χιλιάδες εργαζόμενοι που δεν συμφωνούν εξορισμού σε όλα μαζί του. Συμφωνούν όμως ότι είναι συνεπές, σταθερό, λαϊκό αποκούμπι. Το ΠΑΜΕ από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του έκανε σημαία την ενότητα όλων των εργαζομένων. Ενότητα στη βάση των αναγκών μας, κόντρα στους εκμεταλλευτές μας, κόντρα στους δυνάστες του εργαζόμενου λαού. Αυτή την ενότητα θέλουμε. Το ΠΑΜΕ κατοχυρώθηκε στη συνείδηση των εργαζομένων όχι γιατί δεν δίπλωσε τη σημαία του αγώνα, αλλά και γιατί δεν πορεύτηκε κάτω από ξένη σημαία. Δεν έκανε το συνδικαλιστικό κίνημα σκαλοπατάκι για να ανεποκατεβαίνουν αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Να αλλάζει απλώς το μείγμα της αντιλαϊκής διαχείρισης υπέρ του κεφαλαίου. Καθόλου τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι το ΠΑΜΕ καθημερινά κερδίζει πόντους στη συνείδηση και στις καρδιές των εργαζομένων. Αυτή αδρή απόδειξη γι' αυτό είναι και το γεγονός ότι η ΔΑΣ για τέταρτο συνεχόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΗ έρχεται ενισχυμένη. Επί της ουσίας, στα τελευταία τέσσερα συνέδρια διπλασιάσαμε τις δυνάμεις μας. Συνάδελφοι αντιπρόσωποι, επιτρέψτε μας να θέσουμε ένα ζήτημα που το θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό. Είναι κρίσιμο θέμα των ημερών. Όλες αυτές τις ημέρες, με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τις ελληνικουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Καμιά υποτίμηση. Στην αυλή του σπιτιού μας γίνεται πόλεμος. Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία τις απαιτήσεις της αστικής τάξης της Τουρκίας και τις δηλώσεις Ερντογάν για αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, για γαλάζιες πατρίδες, για την αλλαγή των συνόρων και ιδιαίτερα το πρόσφατο μνημόνιο με τη Λιβύη για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, έχουν τεράστιες ευθύνες, πολιτικές ευθύνες, γιατί όλα αυτά τα χρόνια καθησύχαζαν το λαό πως δείτε τον ΝΑΤΟ διασφαλίζει τη σταθερότητα στην περιοχή
εγγυάται τα σύνορά μας την ειρήνη. Ένωση και ΝΑΤΟ, πολεμούσι δικατό. Ένωση και ΝΑΤΟ, πολεμούσι δικατό. Ευθύνη στο μέτρο που τους αναλογεί και στον βαθμό που τους αναλογεί έχουν και όλες εκείνες τις συνδικαλιστικές ηγεσίες που και σήμερα σπέρνουν συγχύσεις και αυταπάτες για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στους εργαζόμενους, που δηλώνουν ότι το κίνημα πρέπει να πορευτεί κάτω από τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα τέτοιο κομμάτι τοποθέτηση της ομιλίας είχε και η εισήγηση του Προέδρου της ΑΔΔΗ σε αυτή την αίθουσα σήμερα. Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας, η λαϊκή επαγγελματική σχετικότητα. Αποδέσμευση της χώρας μας τον ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Να μην χύσει ο λαός μας και τα παιδιά μας το αίμα τους για τα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς των μονοπωλίων. Όχι αίμα για το πετρέλαιο, όχι θυσίες για τους πετρελαιάδες. Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και στα προσφυγόμενα τα θύματα των εγκλησικών πολέμων. Να συνάδελφοι, η επίθεση δυναμώνει, η αντιλαϊκή επίθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση διέσυρε την έννοια της αριστεράς, έσπηρε την απογοήτευση στον κόσμο, επέτρεψε στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζονται δικαιωμένοι, έστρωσε στην κυριολεξία τον δρόμο στη Νέα Δημοκρατία και την κυβερνητική εξουσία. Η Νέα Δημοκρατία έπιασε το νήμα από εκεί που το άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ έπιασε το νήμα από εκεί που το άφησαν η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όπως οι ίδιοι λένε, το κράτος έχει συνέχεια. Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφαρμόζει όλους τους μνημονιακούς νόμους που όλοι μαζί ψήφισαν. Κλιμακώνει παραπέρα την επίθεση. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ εναλλάσσονται στην κυβέρνηση για την μακροημέρηση του καπιταλιστικού συστήματος. Είτε με τη μια κυβέρνηση, είτε με την άλλη, η δουλειά των καπιταλιστών γίνεται και ο λαός ξεζουμίζεται όλο και περισσότερο. Η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η κανονικότητά τους προϋποθέτει καθυλωμένους πιστούς, τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα και τα συνδικάτα στο γύψο. Τα μεμονωμένα πλεονάσματα και η αναδιανομή της φτώχειας με το μανδύα του κοινωνικού μερίσματος, το πρόσχημα της πράσινης ανάπτυξης, τα νέα προκλητικά προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους και η ενίσχυση του δόγματος, νόμος και τάξη είναι τα χαρακτηριστικά της αντιλαϊκής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρίγα τον νόμο Κατρούγκαλου και τον νέο αντιασφαλιστικό νόμο που έχει στα σκαριά δυναμώνει την αντιασφαλιστική της επίθεση, διαλύει τα ασφαλιστικά ταμεία, μετατρέπει την ασφάλιση σε ατομική υπόθεση, ιδιωτικοποιεί την επικουρική ασφάλιση, θεσμοθετεί την ιδιωτική ασφάλιση για όλους, ολοκληρώνει το έγκλημα σε βάρος της εργατικής τάξης και όλων των εργαζομένων.
στην κυριολεξία. Κάνει νόμο την έκθεση Σπράβα του Πασό, η οποία αποτέλεσε και τη βάση και τον νόμο Κατρούγκαλου. Αν ένας δεν πιστεύει αυτό, ας δει τις σημερινές δηλώσεις του Βρούτση, ο οποίος είπε σήμερα ολοκληρώνουμε, λέει, τη μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση υλοποιώντας όλους τους νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας. Το σύστημα των τριών πυλώνων, η μετατροπή της ασφάλισης σε ατομική υπόθεση, είναι κάτι που ζουν εκατομμύρια ανασφάλιστοι στη ΣΥΠΑ και στις άλλες χώρες. Από κοινού η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν να φέρουν στην ορμέλεια της Βουλής την ψήφιση για την αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος για την άρση κάθε συνταγματικής απαγόρευσης στη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Ο νόμος Αξιόγλου 44-18 του 17 άνοιξε τον δρόμο για τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας και ταυτόχρονα την όρεξη της Νέας Δημοκρατίας να φέρει νέο συνδικαλιστικό νόμο που επιδιώκει να καταργήσει τα καταστατικά για τις γενικές συλλέξεις των συνδικάτων, το δικαίωμα στην απεργία. Διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ επιχειρηματολογούσαν υπέρ της συνταγματικότητας των περικοπών των δώρων, δηλαδή του 13ου, 14ου μισθού. Έφτασαν στο σημείο το Φλεβάρι του 19 στο Συμβούλιο της Επικρατείας να ακούμε επιχειρήματα του τύπου από τις κυβερνήσεις, τότε ΣΥΡΙΖΑ και τα ευλογούσε και τα άλλα κόμματα, ότι δήθεν οι δημόσιοι υπάλληλοι χάνουν το 13ο, 14ο μισθό για να μην χάσουν το 12ο. Ή μη μιλάτε εσείς οι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί στον ιδιωτικό τομέα τα πράγματα είναι χειρότερα. Νέα Δημοκρατία, σοσιαλδημοκρατία και νεοφιλελευθερισμός, όταν πρόκειται για το χτύπημα του εργατικού κινήματος, δουλεύουν μαζί. Η Νέα Δημοκρατία με τον νόμο Μητσοτάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ αργότερα με τον νόμο Βερναδάκη, χέρι-χέρι προωθούν την αντιδραστική αξιολόγηση στο δημόσιο. Από κοινού ψήφισαν την αντιδραστική τροπολογία και ο Βασίλη. Όλοι μαζί την ψήφισαν. Στην αρχή όλοι μαζί έλεγαν, Δά και Πάς και ΣΥΡΙΖΑ, η παράθεση του εννοώ, ότι ο νόμος Βερναδάκη δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αργότερο ότι ο νόμος Βερναδάκη είναι καλύτερος του νόμου Μητσοτάκη, έτσι όχι μόνο αθώωναν τις κυβερνητικές επιλογές, αλλά αβαντάλιζαν και από πάνω. Με τον νόμο Γαβρόγλου, που υπουργός παιδείας είπε ότι εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο, λέει, παρά μόνο εφαρμόζω τον νόμο Γαβρόγλου για τους διορισμούς και τις προσλήψεις, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά κατάργησε την προϋπηρεσία και το πτυχίο των αναπληρωτών και όχι απλώς την απαξίωση. Τα σχολεία λειτουργούν κουτσά στραβά. Λείπουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, ακόμα και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Η παιδεία γίνεται πιο ταξική και ο Υπουργός Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας ότι δηλώνει ότι όχι μόνο θα εφαρμόσει τον νόμο Γαβρόγλου, αλλά το όραμά της είναι ο νόμος της Διαμαντοπούλου. Νεοφιλελευθερισμός, Νέα Δημοκρατία και Σοσιαλδημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, είναι σαν αυτό που λέει ο λαός μας, το να χέρι λείπει τ' άλλο και τα δυο το σύστημα. Την κατάσταση αυτή μπορούμε να την αλλάξουμε. Είναι στο χέρι. Συνάδελφοι, συναδέλφοι σας, η καπιταλιστική οικονομική κρίση, η δικοματική αντιπαράθεση για την κυβερνητική εξουσία, αντικειμενικά επέδρασε και στην κατάσταση του συνδικαλιστικού κινήματος. Όσο ήταν αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, η συνδικαλιστική ηγεσία της ΑΕ δούλευε τη γραμμή για λύσεις από τα πάνω και έλεγε ότι δεν βγαίνει τίποτα με τους αγώνες, μόνο με μια κυβέρνηση αριστεράς μπορούν να δοθούν λύσεις, να φύγουν οι Σαμαροβενιζέλη. Σε αυτή τη γραμμή στήριξη έδωσαν τότε και οι δυνάμεις της Ανταρσία, πανηγυρίζοντας για την κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά. Αργότερα, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, οι ρόλοι άλλαξαν. Και οι ηγεσίες ΠΑΣ και ΔΑΓΕ δούλευαν το σύνθημα να φύγει η απάτη της αριστεράς, αυτοί που μας κορόδεψαν, αυτοί που μας φόρτωσαν τα μνημόνια. Η γραμμή αυτή
της κυβερνητικής εναλλαγής έκανε ζημιά στο κίνημα. Αποδείχθηκε όχι μόνο αδιέξοδη για τα συμφέροντα και τις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά επέδρασε αρνητικά και στο ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα. Στην κατάστασή του, στον προσανατολισμό του, ουσιαστικά μετέτρεψε τα συνδικάτα σε μέρος του προβλήματος. Καλλιέργησε την απαξίωση των συνδικάτων, έσπηρε απογοήτευση. Η γνώμη μας είναι ότι το συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκεται σε κρίση. Όλοι και βρίσκεται σε κρίση γιατί όλοι μαζί, Πάσχε, Δάκε, ΕΑΕΚ, ΣΥΡΙΖΑ, καλλιεργούσαν αυταπάτες για φιλολογικές κρίσεις στο πλαίσιο της εναλλαγής των αστικών κυβερνήσεων. Μέσα στο στόμα του λύκου την ΕΕ. Υιοθετούσαν και έδωσαν πολιτική στήριξη στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απελευθέρωση αγοράς εργασίας και της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή τη στρατηγική της κατάργησης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, των ιδιωτικοποιήσεων, το τσάρισμα των μισθών, την ανατροπή όλων των εργασιακών κοινωνικών σχέσεων. Είναι δυνατόν, αν έχεις τέτοιες συνδικαλιστικές ηγεσίες, και τι θέλεις την κυβέρνηση και την εργοδοσία. Εδώ βρίσκεται η ουσία της κρίσης του συνδικαλιστικού κινήματος, της ιδεολογικής, πολιτικής και οργανωτικής υποχώρησης. Και εδώ βρίσκονται οι ιστορικές διαχρονικές ευθύνες της ηγεσίας της Αδελφή. Κυρίεσαι, Αδελφή, Τσιπρακούλη μαγαζί. Κυρίεσαι, Αδελφή, Τσιπρακούλη μαγαζί. Ναι, πρέπει να ολοκληρώνετε τώρα, συνάδελφε. Το λαϊκό κίνημα, οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη να αντιδράσουν. Μπορούν να γίνουν το αντίπαλο δέος. Μπορούν να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Και το αντίπαλο δέος, ο πόλος αγώνα ελπίδας και προοπτικής, βρίσκεται στο οργανωμένο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, στα συνδικάτα που συμπερώνονται στο πάνω. Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, εκατοντάδες ομοσπονδίες βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα στην πρώτη γραμμή της πάλης. Έκαναν αυτό που μπορούσαν για το δικαίωμα στη σταθερή μόνιμη εργασία, τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, πάλεψε με όλους τους εργαζόμενους για κοινωνική δικαιοσύνη και λαϊκή προοπτική. Στέλνουμε από αυτό το βήμα αγωνιστικό χαιρετισμό στις 5.066 συμβασιούχους δασεργάτες που αυτές τις ημέρες αποδείχθηκαν. Την ίδια στιγμή απολύονται αυτοί που προστατεύουν τα δάση, κάνουν αντιπλημμυρικά έργα, σωστή διαπαστάρωση και κορμοθέματα. Αυτή είναι η πολιτική της ανταγωνιστικότητας. Συνάδελφοι, συναδέλφοι, απευθύνουμε κάλεσμα ενότητας και συμπόρευσης σε όλους τους συναδέλφους, σε όλους τους τίμιους συνδικαλιστές, για να φτιάξουμε ένα κίνημα πραγματικά στήριξη μόνο των εργαζομένων. Κίνημα απαλλαγμένο και χειραπατημένο από το αστικό κράτος και τις κυβερνήσεις. Καλούμε κάθε αγωνιστή τίμιο, κάθε συνάδελφο που το πιστεύει και το παλεύει, και σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν πολλοί, δεν είμαστε μόνο εμείς, να αλλάξουμε την κατάσταση του συνδικαλιστικού κίνημα, να απαλλαγούμε από τα βαρύδια του συνδικαλιστικού κινήματος που μας πάνε πίσω αντί για μπροστά. Δεν έχουμε πολλές επιλογές. Το μπλοκ του κυβερνητικού συνδικαλισμού το ζήσαμε. Τη γραμμή της κυβερνητικής εναλλαγής στο κίνημα και τη ζήσαμε και τη γνωρίσαμε. Αυτή η γραμμή πάλι του κυβερνητισμού, αυτές οι συνδικαλιστικές ηγεσίες δοκιμάστηκαν και χρεοκόπησαν. Μια επιλογή έμεινε. Ένα σύνθημα. Αυτό που έχουμε εκεί απέναντι. Με οργάνωση, αγώνα και συσπήρωση στο πανεργατικό μέτωπο. Και ας είναι κάποιοι,
και ας είναι κάποιοι που αυτόματα ανατέχονται. Θέλουμε στους κοινούς εργαζόμενους. Έτσι κι αλλιώς τα όνειρά μας θα πάρουν εκδίκηση.